Καλησπέρα, ναι, Στρατή. Καλησπέρα. Λοιπόν, να δούμε τώρα, να επιχειρήσουμε να ρίξουμε τη δεύτερη ματιά σε όλο αυτό. Μας παρουσίασαν και ο Αλέκος Μάρκελος και η Μαρία Κονταξή. Έτσι, όλα τα στοιχεία αυτής της, αυτού του μακελιού, αυτής της αποτρόπαιας, ας πούμε, που θα τη μνημονεύουμε για καιρό. Αλλά είναι και άλλα που πρέπει να δούμε, νομίζω, ναι. Στρατή. Δεν μοιάζει ένα τυχαίο περιστατικό, δηλαδή, ενός τρελού. Προφανώς. Όχι, μόνο τρελό δεν θα τον έλεγα εγώ και ναι. Μπορεί να μιλήσει κάποιος για μοναχικό λύκο, αλλά στην περιοχή αυτή, στο Christchurch ειδικά, υπάρχουν πολλοί μαύροι λύκοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι θέλω να πω, από το πρωί που είπα την είδηση αυτή και μέχρι τώρα στα γραφεία της Αυγής, το συνεχίζω αυτή την έρευνα για ένα κομμάτι που θα έχουμε αύριο στην εφημερίδα. Ψάχνοντας κάτω από την επιφάνεια, βρήκα μερικά ενδιαφέροντα πιστεύω στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι στο Christchurch, όπου όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, φυσικά από ό,τι θα περίμενε μια τόσο μεγάλη επίδοση, ωστόσο από το 2004 τουλάχιστον, λειτουργεί μια φασιστική ομάδα, μια φασιστική οργάνωση που ονομάζεται Εθνικό Μέτωπο. Έχει και αλλού δίνεται αυτή η οργάνωση, τώρα μιλάμε για το Christchurch. Μιλάμε και. Μιλάμε για την περιοχή όπου έγινε το μακελιό, για να πούμε στους τηλεθεατές. Ναι. Ναι, ναι. Είναι η πόλη Christchurch. Είναι μια πόλη 350.000 κατοίκων στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, δηλαδή είναι η μεγαλύτερη πόλη του νότιου νησιού. Αφού πω στο αυτό το σημείο ότι η Νέα Ζηλανδία με έναν πληθυσμό 4,8 εκατομμυρίων ανθρώπων υπολογίζουν ότι φορούν 1-2 εκατομμύρια όπλα. Για να πάρουμε σε αριθμούς αυτό που είπαν οι συνάδελφοι νωρίτερα, δηλαδή ένα όπλο ανά 4 κατοίκους τουλάχιστον. Έχουν λοιπόν ένα πυρήνα που δράει από το 2004 με επιθέσεις, κυνηγητά, ληστείες, χιλοδαρμούς στο κέντρο του δρόμου Ασιατών μουσουλμάνων. Δηλαδή ανθρώπων από την Ασία, από χώρες της Νότιας Ασίας, από το 2004, προτού γίνει ο πόλεμος στο Σιπηρία, πού αρχίσουν να καταφάρουν και άλλοι πρόσφυγες. Μιλάμε για πρόσφυγες από πολέμους, συνήθως άλλες περιοχές. Σημειωτέων ότι μόλις πριν από 3 χρόνια η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι δέχεται πλέον όχι 750 πρόσφυγες το χρόνο, αλλά 1.000. Αυτή είναι η τροή των προσφύγων πολέμου στη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, υπάρχει μια αύξηση των ρατσιστικών ακροδεξιών υπηρεσιών στο Christchurch. Μάλιστα, έχει μεταξελιχθεί αυτή η οργάνωση στο Εθνικό Μέτωπο σε έναν άλλον πυρήνα που ονομάζεται Αντίσταση. Αυτός ο πυρήνας οργανώνει τέλετες της σημαίας, εκδηλώσεις μνήμης για τους προγόνους, εννοεί τους λευκούς απίκους. Ναι. Εκείνους που επίκησαν δηλαδή την Νέα Ζηλανδία, όπως και την Αυστραλία, κάνουν περιφρούρηση, ας πούμε, περιπολίες για να προστατεύουν τους νομοταγείς λευκούς από τους κακούς, μουσουλμάνους και Ασιάτες. Και υπάρχει γενικά ένα νοσηρό κλίμα, το οποίο τον τελευταίο καιρό εξελίχθηκε μέχρι και στο να κλείσει θεατόριο μετά από καταγγελίες ότι στο μενού είχε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Αυτά μπορεί να είναι υπερβολές βέβαια, αλλά θα δείχνουν ότι εδώ και αρκετά χρόνια κάτι νοστεί σε αυτή την περιοχή. Κάτι νοσούσε. Άρα είναι κέντρο φασιστικής δράσης η περιοχή, Στρατή, αυτό λες έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν κέντρο φασιστικής δράσης, ξέρω ότι δρά μια συμμορία. Ναι. Με αρκετά μεγάλη εκεί επί χρόνια πολλά. Δεν λέω ότι απαραίτητα είναι στέλεχος αυτής της συμμορίας ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν είχε διασυνδέσεις με αυτούς, αλλά έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις, δηλαδή ρατσιστών, ξενοφοβικών στοιχείων, ακροδεξιών και απ' την άλλη αντιφασιστών. Συχνά τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια στη Νέα Ζηλανδία και όχι μόνο στο Κάιστερ, και ενίοτε έχουμε και επεισόδια. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι καλό νομίζω να επισημαίνονται, ασχέτως αν αυτός ο λεγόμενος μοναχικός λύκος ανήκει στην ευρύτερη αγέλη. Αγέλη πάντως υπάρχει. Σημασία έχει νοημοποίηση της ακροδεξιάς δράσης και αντίληψης. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, το εξίσου επικίνδυνο. Και αυτό ναι. Μας περιγράφεις έτσι από ότι... Ναι, αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει ναι. Και νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη δυναμική τους. Επίσης, αν μας ενδιαφέρει και έχουμε το χρόνο να πούμε ότι στην Νέα Ζηλανδία υπάρχει εδώ και χρόνια ένα παρακλάδι, ένα κομμάτι του δεξιού εθνικού κόμματος το οποίο αποσχίστηκε και από εκεί ιδρύθηκε το κόμμα τη Νέα Ζηλανδία. Είναι πιο περίπλοκο το σκηνικό, το πολιτικό στη Νέα Ζηλανδία από ό,τι στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει,
Τα τελευταία χρόνια μετακινήθηκε σε ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα, με να μπαίνουν ποσοστώσεις, να μην έρχονται μετανάστες, καθώς έρχονται αυτοί και εδώ. Αυτό το κόμμα πήρε 8,6 εκλογές του 2017, έχει 9 έδρες στη Βουλή, συμμετέχει στην κυβέρνηση της Νοτιχίας των εντατικών της Πρωθυπουργού της Δεσκάρντεν, η οποία με την κυβέρνηση υποστηρίζεται την ευκαιρία και τους πράσινους. Θέλω να πω ότι είναι από ένα πολύπλοκο σκηνικό. Αυτό που θέλω να μας μείνει είναι από αυτό, είναι ότι εκεί υπάρχει ένα κόμμα εθνικιστικό, λαϊκιστικό, η Νέα Ζηλανδία πρώτα η Νέα Ζηλανδία, στο πνεύμα και το ύφος κομμάτων που έχουμε δει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, και δεν μιλάω μόνο για τον τραμπισμό, μιλάω και για τα λεπαινόμενα του λεπαινισμού στην Ευρώπη, τηρουμένο των αγκαταλειών πάντα, η Νέα Ζηλανδία, μια χώρα φτιάχτηκε από μετανάστες, το που έχει αυτόχθονες, το που είπε και ο Σάρκος ο Μάκης νωρίτερα, ότι το αυτόχθονες Μαωρίς το γύρω στο 14%, σήμερα γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο μέσα από τη Φρίκη, μέσα από το μακελιό που διέπραξε ένας, δεν πιστεύω και τόσο διαταραγμένος, διαταραγμένη προσωπικότητα είναι έτσι και αλλιώς οποιοςδήποτε μπαίνει σε έναν ναό ή οπουδήποτε και σκοτώνει 50 ανθρώπους, αλλά εδώ υπάρχει και μια τέτοια διάσταση. Και κάτι ακόμα. Ιστορικό μου εδώ τουλάχιστον, υπάρχουν πολλά κενά για το πώς συνελήφθη. Υπάρχουν κενά σε ανακοινώσεις της αστυνομίας, τι έγινε, πώς έκατσε στα χέρια τους, παραδόθηκε, τον έπιασαν, ποιος τον έπιασε. Δεν έχουν απαντηθεί αυτά. Επίσης υπάρχει μια μαρτυρία ότι ένας από τους ανθρώπους που προσέφερονταν στο πρώτο ή στο δεύτερο τζαμί έπεσε πάνω του κάποια στιγμή και άρπαξε ένα από τα όπλα που κρατούσε. Δεν μπορούσε όμως να τον πυροβολήσει γιατί δεν ήξερε πώς λειτουργούσε το όπλο. Από εκεί και μετά μπήκε αυτό στο αυτοκίνητο και συνέχισε και πήγε και στο δεύτερο τζαμί. Ενδέχεται λέω, να μην υπάρχουν απαραίτητα άλλοι συνεργοί μαζί του που να συνελήφθησαν, να είναι κάποιοι ύποπτοι. Οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται, όμως θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια κενά. Και υπάρχουν και καταγγελίες πιστών εκεί που προσέχουν στο τζαμί και επέζησαν, ότι ενώ βλέπουμε και στο βίντεο ότι 14-16 λεπτά να γίνεται ό,τι γίνεται, να σκοτώνει αυτός ο εγκληματίας, αυτό το άτομο, να σκοτώνει τους ανθρώπους, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, είναι καταγεγραμμένο δηλαδή, βλέπαμε, καθαρό χρόνο, 14-15-16 λεπτά, και μετά βγαίνει και συνεχίζει. Ενδέχεται να ο ίδιος να μπει και στο αυτοκίνητο ανενόχλητος και να πήγε εκεί να χτυπήσει στο έτρο τζαμί. Αυτό σημαίνει ότι στο κέντρο της πόλης, επί 15-20 λεπτά δεν βρέθηκε ένας αστυνομικός να το σταματήσει. Όπως δεν μπόρεσε να το σταματήσουν. Μεταξύ των θυμάτων είναι και μια τουλάχιστον μία οικογένεια προσφύγων από τη Συρία. Ο πατέρας και τα δύο παιδιά, το δεύτερο παιδί εκτελέστηκε ενώ μιλούσε με τη μητέρα του στο τηλέφωνο και η μητέρα άκουσε ουσιαστικά την τελευταία φωνή που έβγαλε το παιδί της, πριν πέσει νεκρό. Λοιπόν, είναι όχι απλώς καμπάνα αυτό που είναι κινδύνου. Και νομίζω το ελάχιστο μπορεί να πει κανείς είναι αφύπνιση και όχι ψυχασμός. Και ξαναλέω, είναι το ελάχιστο, Στρατή, εγώ σε αυτό καταλήγω τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Βεβαίως. Βλέπετε και ποιες πρακτικές καλλιεργούν στην κοινωνία τέτοιες αρρωστημένες οι οποίες έχουν νομοποιητική βάση πολιτικά. Ακριβώς. Και με πολλούς τρόπους, με πολλούς όρους και σε αρκετές χώρες, όπως είδαμε τελικώς. Όπως μας έλεγε πριν και ο Αλέκος ο Μάρκελος για τον τρόπο, ας πούμε, που λειτουργούν οι οργανώσεις φασιστικές στην Αυστραλία. Και μάλιστα διάβασα νωρίτερα ότι σε ένα site ακροδεξιό, το οποίο είχε. Πώς συνήθιζε να αποστάρει από ό,τι διάβασα ο συγκεκριμένος αυτές τις απόψεις του. Στη συνέχεια μετά την επίθεση τον αποκαλούσαν ήρωα στο site. Αυτό λέω για να νομοποιηθεί και το γράφαν, σωστά το επισημαίνεις. Ναι. Γι' αυτό λέμε. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Έχετε δει σε ελληνικά site και ελληνικά ενημερωτικά site σχόλια που γράφονται κάτω από αυτή την επίθεση? Υπάρχουν πληθώρα, φαντάζομαι μπορεί να τα δει κάποιος εύκολα. Τι δικαιολόγηση, τα θύματα κατηγορούνται που βρέθηκαν εκεί και ότι προκάλεσαν τον εγκληματία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε μόνο σε ξένα site, τα βλέπουμε και στην Ελλάδα. Τα είδαμε και εδώ. Γι' αυτό είπα πριν εγώ, παιδιά, για νομιμοποιητική πολιτική βάση. Που είναι, αυτό κι αν είναι ο κίνδυνος δηλαδή.
Όντως, τα σχόλια που βλέπουμε, αρκετά αυτό σχόλια το είχα δει, επειδή... και στα ελληνικά social media, ας πούμε, και στα ελληνικά site, όπως σωστά επισημαίνει ο Στρατής, είναι ένα... Δηλαδή, Στρατή, επειδή ναι. δεν το έχω δει αυτό, έψαχνα κυρίως στα ξένα μέσα να βρω πληροφορίες. Ναι. Υπάρχουν ναι. Έλληνες χρήστες του ίντερνετ που σε διάφορα site που μεταδίδουν την είδηση γράφουν από κάτω τι που καλά τους έκανε. Ναι, ότι τις προκάλεσαν, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του, ναι, του προσφυγικού, της μετανάστευσης, ότι καλά να πάθουν και τα καλά θα κάνανε να μην πηγαίνανε εκεί και πάει λέγοντας. Τι να σας πω τώρα, λέω τα πιο ήπια. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω αναπαραγωγή άλλο. Όχι, και δεν χρειάζεται να αναπαραχθούν, παρά μόνο να επισημανθεί αυτό που επισημαίνουμε κι εμείς, έτσι, που τονίζουμε κι εμείς. Ότι υπάρχει αποδοχή και έχουν, ο φασισμός έχει έρισμα σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και με πολιτική νομιμοποίηση, και αυτό είναι το πρόβλημα. Σωστά. Με βάση τουλάχιστον τα μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν έγινε αυτό στη Νέα Ζηλανδία, το επόμενο στην Ευρώπη τι μπορεί να είναι ακριβώς. Και... μπορεί κανείς ευλόγως, νομίζω, να αναρωτηθεί. Οι σχέσεις του με την Ευρώπη θα ερευνηθούν, πιστεύω κιόλας. Γιατί ο ίδιος έγραψε ότι είχε πάει στην Ευρώπη το 2017, είχε δει τα διάφορα τότε που είχαν γίνει τρομοκρατικές επιθέσεις στην βομβιστικές στην Ευρώπη κλπ. Είχε συνομιλήσει με κάποιους που δεν είναι προφανώς ακόμα δεν είναι γνωστό, αντικείμενο έρευνας. Το τι επαφές είχε στην Ευρώπη, ποιους είδε, ποιους ομίλησε, τι είπαν αυτά, νομίζω θα είναι αντικείμενο έρευνας στους επόμενους μήνες και μπορεί να βγουν ενδιαφέροντα πράγματα από εκεί. Διότι στην Ευρώπη υπάρχουν ανάλογες και αντίστοιχες δυνάμεις και νομιμοποιημένες στρατοί. Έβλεπα, ας πούμε, στο Bloomberg, αν είδα πριν, αν θυμάμαι σωστά, δεν θυμάμαι, σε πιο ξένο μέσο ενημέρωσης, που έλεγε τώρα κάνει μια ζητή, σχολίαζαν την αντίδραση του Όρμπαν, η θέση του οποίου δεν διαφέρουν και πάρα πολύ, αν το δει κανείς ιδεολογικά, τουλάχιστον. Το μανιφέστο του Μπρέιβικ. Ακριβώς, του δολοφόνου του Νορβηγού, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Τότε που έκανε το φοβερό έγκλημα και μετά οι έρευνες που έγιναν πίσω έφτασαν μέχρι τη Βρετανία και οι άκρες κάποιων επαφών και οργανώσεων έφταναν μέχρι και την Ελλάδα. Αυτά μπορεί να βρει κάποιος ψάχνοντας εύκολα στο διαδίκτυο τι εγγράφει τότε, τι υπόθηκε, τι επαφές είχε ο Μπρέιβικ, αυτόν τον οποίο επικαλείται τώρα ο Μακελάρης της Νέας Ζηλανδίας και μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Στρατή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ. Στρατής Αγγελής. Φιδιά, νομίζω τα πράγματα από ένα σημείο και μετά μιλούν από μόνα τους. Και τα γεγονότα και οι πράξεις και οι αντιδράσεις και όλα αυτά που τώρα...